Ξεκίνησε η μεγάλη κλίμακα επίθεση εναντίον του Ντομπά που αναμενόταν εδώ και ημέρε. Στο νυχτερινό του μήνυμα, ο πρόεδρο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν παραδίνεται. Τώρα μπορούμε ήδη να δηλώσουμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη μάχη για τον Ντομπάς και την οποία προετοιμάζονταν εδώ και πολύ καιρό. Ένα σημαντικό μέρος του ρωσικού στρατού είναι πλέον συγκεντρωμένο σε αυτή την επίθεση. Όσα ρωσικά στρατεύματα και αν οδηγηθούν εκεί θα πολεμήσουμε, θα αμυνθούμε και θα το κάνουμε κάθε μέρα. Δεν θα εγκαταλείψουμε τίποτα ουκρανικό και δεν χρειαζόμαστε τίποτα ξένο. Η Ουκρανία θεωρεί τώρα ότι η δεύτερη φάση του πολέμου έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί δεν σταμάτησαν ποτέ και έγιναν ακόμα... πιο έντονοι στο Χάρκοβο. Αρκετές επιθέσεις έχουν επίσης αναφερθεί στο Λβίβ, στα δυτικά της χώρας, όπου 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και στη Μαριούπολη οι μάχες εντάθηκαν τη Δευτέρα με σφοδρούς βομβαρδισμούς στο εργοστάσιο του Αζόφσταλ, όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλοί άμαχοι και οι περισσότερες από τις εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι είπε ότι η πόλη αντέχει. Η μάχη στη Μαριούπολη, όπως είδατε όλοι, συνεχίζεται. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται ακόμα. Η πόλη δεν έχει πέσει στους Ρώσους, αλλά συνεχίζουν να τη σφυροκοπούν από αέρος και με πυρά μεγάλου βεληνικούς. Έτσι συνεχίζονται τα πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Μπορείτε να δείτε ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να κάνουν αυτό που λέμε διαμόρφωση. Προσπαθούν να θέσουν τις προϋποθέσεις για πιο επιθετικούς, πιο φανερούς και μεγαλύτερους ελιγμούς εδάφους στον Ντομπάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει ένα νέο πακέτο βοηθείας στην Ουκρανία που περιλαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε όμως ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν σχεδιάζει να επισκεφθεί το Κίεβο προς το παρόν, παρά την επιμονή του Ουκρανού ομολογού του. Ενώ ακόμα διερευνώνται εγκλήματα πολέμου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τίμησε την ταξιαρχία που κατηγορείται ότι διέπραξε φρικαλαιότητες στην πόλη Μπούτσα, όπου εξακολουθούν να αναγνωρίζονται και να ενταφιάζονται σωροί.